Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Χρήστος Λίδης. Είμαι ο παραγωγός των προϊόντων Τέλα Γράτα. Ερχόμαστε από τη Φωνέανδρο. Μας γνωρίζετε νομίζω οι περισσότεροι. Είμαστε στις Κυκλάδες. Και έχουμε ξεκινήσει να παράγουμε κάποια παραδοσιακά προϊόντα. Τη φάβα, τα ρεβίθια. Ουσιαστικά κάνουμε μια αναβίωση των παλιών ποικιλιών. Προκειμένου να ξαναμπούμε στον προϊόγενή τομέα που τόσο πολύ ανάγκη το έχουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι το οποίο το αγαπούσα από μικρός, μου άρεσε. Έχω μεγαλώσει μια οικογένεια η οποία είναι κτηνοτροφική και αγροτική και συνέχισα και εγώ την παράδοση, όπως και οι παππούδες μου και οι γονείς μου έμαθαν και διδάχθηκα. Παράγουμε ελαιόλαδο λοιπόν, έξτρα παρθένο, από κορονέικη ποικιλία. Μετά παράγουμε φάβα κυκλαδίτικη. Όμοιά της είναι η φάβα η Σαντορινιά, περίπου δηλαδή η ποικιλία της είναι που μοιάζουν. Και μετά παράγουμε και το ρεβίθι τοπικής ποικιλίας πάλι, ένα μικρό σπονομοροβίθι, πολύ ξεχωριστό, ελληνική ποικιλία, την οποία μπορείτε να το δοκιμάσετε εδώ πέρα, στο stand που έχουμε. Και έχουμε ξεκινήσει περίπου 1,5 χρόνο τώρα και την τυποποίηση των προϊόντων, ούτως ώστε έτσι να πάρουν υπεραξία και να βγούμε στην ελληνική αγορά. Ο κόσμος γεύεται τα προϊόντα, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είναι όλα εξαιρετικά, είναι καλόδωρα στα προϊόντα, μιας και αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τόσα πολλά λιπάσματα συμβατικά, αλλά και ψεκάσματα τα οποία είναι επιβλαβή. Χρησιμοποιούμε σχεδόν συμβατικές μεθόδους στο μέτρο πάντα του δυνατού. Είναι όλα τα προϊόντα άνυδρα, δηλαδή και η ρεβίθια και το φάβα και η φάβα αλλά και το ελαιόλαδο είναι ξηρικές καλλιέργειες, δεν τα ποτίζουμε γιατί το νησί είναι άνυδρο. Οπότε και αυτό προσδίδει μια ιδιαίτερη γεύση στο προϊόν από μόνο του. Ως πρώτη μέρα, πώς έχετε δει, έρχεται κόσμος? Αυτό που αποκομίζουμε σε σχέση με την πρώτη μέρα είναι η πάρα πολύ θεματική προσέλευση, έλεγα, σε σχέση με την περσινή Expotrof. Και δείχνει και το ενδιαφέρον και την ανάγκη του κόσμου να βγει και να δοκιμάσει καινούργια προϊόντα παρότι έχει μάθει να δοκιμάζει μέχρι τώρα. Αυτό σας άρεσε πάντοτε και θέλετε να το ακολουθήσετε, θέλετε λίγο έτσι να μας μιλήσετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, εγώ παλιότερα ήμουν στα εμπορικά πλοία, ταξίδευα. Ήταν μεγάλη μου αγάπη η θάλασσα, τα εμπορικά πλοία, τα οποία συνεχίζω να έχω παρότι δεν το κάνω επαγγελματικά. Μετά λοιπόν τη θάλασσα, από πάντα αυτά που διδάχτηκα από τα πρώτα βήματα κιόλας της παιδικής μου προφηβικής ηλικίας μάλιστα, μεταφηβικής συγγνώμη, ήταν η γη, δηλαδή τα ζώα του παππού, οι καλλιέργειες που είχε, οι σπορές, τις εποχές, να κάνουμε το αλόνι με το παραδοσιακό που κάνουμε στις Κυκλάδες, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα τι είναι το αλόνι, όλα αυτά πράγματα. Οπότε βιώματα με γύρισαν πίσω και είπα πρέπει αυτά τα πράγματα να μην χαθούν και να μην μπουν στην αλλίωση του τουρισμού και να τα συνεχίσω εμείς οι νεότεροι. Και έφερα το κίνητρο για να ξεκινήσω. Τα προϊόντα τα εμπορευόμαστε σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά, σε Κυκλάδες, Κρήτη έχουμε κάνει τώρα ένα ξεκίνημα, αλλά και στην Αθήνα έχουμε έρθει σε αρκετά καταστήματα των Αθηνών που μπορούν να δουν τα προϊόντα μας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά, ενδιαφέρθηκε ο κόσμος, είχαμε κάνει μια αύξηση των πωλήσεων και προσδοκούμε και σε πολύ καλύτερα πράγματα, γεγονός που μας φέρνει να μπορούμε να ονειρευτούμε και μια δικιά μας μονάδα μεταποίηση στο νησί. Ούτως ώστε να μπορεί το νησί να τα παράγει αλλά και να τα μεταποιεί, γεγονός που θα μας δίνει ιδιαίτερη χαρά στον τόπο μας πλέον να αναβιώσουμε τις ποικιλίες αυτές αλλά και να τις μεταποιήσουμε, να έρθουν δηλαδή στην ελληνική αγορά, στο πιάτο καταναλωτή ως 100% προϊόν μεταποίησης, το οποίο θα μεταποιείται στον τόπο του, γιατί δυστυχώς εμείς στα μικρά νησιά τα περισσότερα δεν έχουμε τις δυνατότητες αυτές, λόγω ότι οι παραγωγές οι δικές μας είναι μικρές. Να σας παρουσιάσουμε λοιπόν τα προϊόντα μας. Την παραδοσιακή φάβα θα ξεκινήσουμε, φάβα λαθούρη, ποικιλίες λαθούρη. Έχετε σε οικολογική συσκευασία, γιατί δεν θα μπορούσαμε ένα προϊόν άλλωστε τόσο σημαντικό για μας να το έχουμε βάλει σε κάποια απλή συσκευασία, πλαστική ας πούμε, και να επιβαρύνουμε και το περιβάλλον. Οπότε επιλέξαμε αυτή τη συσκευασία. Μετά τα ρεβίθια, τοπικής ποικιλίας πάλι μικρόσπορμα ρεβίθια. Και εν συνεχεία το ελαιόλαδο, το οποίο έρχεται σε τρεις συσκευασίες. Στη μεσαία συσκευασία σε 250 ml, στη μεγάλη συσκευασία των 500 ml και στην πολύ μικρή συσκευασία έρχεται και αυτή, η οποία είναι στα 100 ml, είναι ένα ελαιόλαδο πάρα πολύ χαμηλής οξύτητας,
0,2 με 0,3 μέγιστη οξύτητα που θα συναντήσουμε σε αυτό το ελαιόλαδο. Είναι φρουτώδες, δηλαδή έχει ιδιαίτερες γεύσεις, μιας και επιλέγουμε να κόβουμε χλωρό χορτάρι αυτή την εποχή, να αποφεύγουμε τους φρεγκασμούς, ούτως ώστε λοιπόν τα αρώματα από τα αγριόχορτα της Φλεγάνου, που είναι πάρα πολλά, μιας και η Φλεγάνου έχει περίπου 450 είδη σπάνιων αγριόχορτων που δεν υπάρχουν σε όλο το Αιγαίο. Και έτσι λοιπόν μας δίνει αυτό το ιδιαίτερο άρωμα το ελαιόλαδό μας. Και αυτή την πολύ χαμηλή οξύτητα, την οποία την πετυχαίνουμε με πάρα πολύ τακτικές, καλλιεργητικές και ιδιαίτερες καινούργιες πρακτικές μεθόδους, και μας φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε και την κουλούρα της Φολεγάνδρου, είναι παραδοσιακό κουλούρι, τα παξιμάδια, τα οποία εντάξει δεν είναι Φολεγάνδρου, έτσι. Και με αυτά μπορούμε να ταιριάξουμε πάρα πολύ όμορφα το ελαιόλαδό μας και να το δοκιμάσουμε. Και θέλουμε να το δοκιμάσετε και εσείς στο τέλος, να μας πείτε τις απόψεις σας. Και κλείνοντας, να σας πω λοιπόν ότι σας καλούμε καταρχήν στο νησί, σας περιμένουμε να κάνετε τα μπάνια σας και μετά να απολαύσετε τα προϊόντα μας. Σας περιμένουμε μια ρακή πάντα Φολεγάνδρου, να σας κεράσουμε, να σας φιλοξενήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.